Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι του MyComicGR και φίλοι των Comics. Ένα καινούριο μας βίντεο, το πρώτο για αυτή τη χρονιά, το 2022. Ελπίζω φίλοι να είναι για όλους μας καλό το καινούριο έτος. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το νέο βίντεο αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, είχαμε δει στο χριστουγεννιάτικό μας βίντεο λοιπόν ένα πακέτο προς επιδιόρθωση. Λοιπόν, να τα λοιπόν τα ωραία αυτά παραμυθάκια. Δεν θέλαν τίποτα ιδιαίτερο, όπως βλέπετε. Εκεί που ήταν διαλυμένα, έτσι, ωραία βιβλιαράκια από το παρελθόν. Κοιτάξτε αγαπητοί μου φίλοι λοιπόν τι αγόραζαν τότε στα παιδάκια για δώρο, έτσι, τέτοιες εποχές. Ωραία χρώματα, λιθογραφική εκτύπωση και ωραίο εξώφυλλο, βλέπετε ωραία βιβλιοδεσία η οποία έχει μείνει ακόμα στις μέρες μας. Αυτά πρέπει να είναι 60 χρονών και 50 χρονών, έτσι, αυτά τα βιβλιαράκια. Λοιπόν, ορίστε γερά αναμνηστικά για τον κύριο διευθυντή που τα έχει στη συλλογή του. Λοιπόν, εδώ είναι του φίλου μας από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, που τα στείλα αυτά προς επισκευή. Λοιπόν, κοιτάξτε πως είναι ο ίδιος που τα βλέπει τώρα, θυμάται πως ήτανε, έτσι, ήταν όλα διαλυμένα, σκουριασμένα εδώ πέρα. Κοιτάξτε πως γυαλίζουν τα καινούργια τα πιαστράκια, εντάξει, ωραία λοιπόν, τα έχω βάλει όπως μου τα στείλανε, έχει εδώ πέρα και τις σημειώσεις του, τι πρέπει να τους κάνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ένα εξώφυλλο χρειαζόταν αυτό, αλλά όχι ακριβώς εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, να το. Έλειπε αγαπητοί μου φίλοι αυτό το τέφος, μου το είχε στείλει από καιρό ο κύριος διευθυντής, είναι του 1971, ένα παιδάκι 10 χρονών που το έπαιρνε, είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, έτσι, εγώ ήμουν τότε το 71, 6 χρονών. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είναι από τις εκδόσεις Καμπανά, λοιπόν, εκείνη την εποχή, σχετικά φτωχή έκδοση με περιπέτειες και τα λοιπά. Κοιτάξτε σε τι ωραία κατάσταση, μου στείλω ο κύριος διευθυντής αυτό μετά από καιρό. Λοιπόν, τι είχε αυτό το τεύχος, το πίσω τεύχος λοιπόν, αυτό εδώ στο πιστόφυλλο, είχε φωτογραφία όπως βλέπετε εδώ πέρα, αφίσα, μίνι αφίσα, πορτρέτα των ποδοσφαιριστών και είχε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Κωνσταντινίδη εκείνης εποχής, έτσι αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, στο πιστόφυλλο διαφήμιση πτυραμόλα. Λοιπόν, και έλειπε λοιπόν κάποιο παιδάκι, το είχε σκίσει λοιπόν, έτσι, οπότε λοιπόν νάτος αποκαταστήθη ο κύριος Κωνσταντινίδης στο πιστόφυλλο του ωραίου αυτού κόμικ και τώρα είναι ωραίο αρτιμελές, κοιτάξτε τι ωραίο το έχω φτιάξει και δεν ξεχωρίζει, είναι όπως ήτανε, έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, το εξώφυλλό του είναι εδώ αρκετά πιο κυτρινισμένο, εν πάση περιπτώσει βγήκε πιο ανοιχτό το άλλο, δεν πειράζει, είναι όμως περίπου, αν όχι σχεδόν, αν όχι όμοιο εντελώς με το πρωτότυπο. Αυτό εδώ του κυρίου διευθυντή, όπως βλέπετε, είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτό εδώ ήταν πιο ταλαιπωρημένο, πιο κυτρινισμένο, παρόλα αυτά μπορούμε να δούμε πώς ήταν ένα κόμικ τότε που κυκλοφορούσε στα περίπτερα, γιατί μου φίλοι, το 1971, σε άριστη κατάσταση τώρα, και τα δύο, έτσι, Tony Boy, από εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε με τι περνάγανε τότε τον ελεύθερο χρόνο τους τα παιδιά, κοιτάξτε εσείς οι καινούργοι που έχετε τώρα τα κινητά και κάνετε με ένα κλικ, αγαπητοί μου φίλοι, και βλέπετε ό,τι θέλετε, τηλεόραση, μουσική, οτιδήποτε βίντεο, εκείνη την εποχή ήταν όλα αυτά εκτός ορίων φαντασίας, δεν μπορούσε να τα φανταστείς, έτσι, αυτά εδώ ήταν η μόνη διασκέδαση των παιδιών. Λοιπόν, άλλο ένα πακέτο, έτσι, που κάποιος φίλος έστειλε στον κύριο διευθυντή προς αποκατάσταση, λοιπόν, αυτά, εδώ τα πιαστράκια του όπως βλέπετε, τα άλλαξα ή τα καθάρισα όσα είχαν, ήταν όλα και αυτά λυγισμένα, καταλαβαίνετε, η κατάστασή τους ήταν εξτριορίστε, λοιπόν, τι ωραία γίνανε επίπεδα, έτσι, μέσα στο πακέτο τους και αυτά, όλα αυτά όπως βλέπετε είναι ομαδοποιημένα, ήταν ομαδοποιημένα στο προηγούμενο βίντεο, άμα δείτε, στα πακετάκια τους, γιατί είναι για διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Λοιπόν, τους μικρούς ερήφηδες αυτός που ήταν τόμους, έτσι όπως βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραία γυαλίζουν τώρα τα καινούργια τα πιαστράκια. Λοιπόν, οι καινούργιοι ερήφηδες αυτοί τώρα είναι μια χαρά, από τον τόμο, εκεί που ήταν σε έναν άθλιο τόμο, το είδαμε και αυτό, και τελειώνουμε με αυτούς εδώ τους καουμπόιδες, το υπερτεύχη δηλαδή, πάλι αλουνού φίλου. Τα θυμάστε, αξίζει να δείτε το βίντεο αγαπητοί μου φίλοι, να δείτε, κοιτάξτε
τι ωραία γίνανε. Αξίζει να δείτε το βίντεο, πώς ήτανε, σε τι κατάσταση τα είχα παραλάβει αυτά τα τεύχη. Και κοιτάξτε τα τώρα τελειωμένα. Σε αυτό εδώ έλειπε κομμάτι εδώ πάνω. Ήτανε όλα διαλυμένα, τα εξώφυλλά τους είχαν αποκολληθεί, κομματάκια ήτανε. Τώρα ορίστε γίνανε γερά, ωραία. Έτσι τα βλέπουμε λοιπόν. Μέσα αυτά τα υπερτεύχη Διάνα, όπως βλέπετε, έχουν μια κλίση με κοριτσίστικες ιστορίες. Θυμίζει Μανίνα μέσα στο εσωτερικό. Εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, ωραία τέχνη. Ήτανε φημισμένα αυτά τα τεύχη εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, για την τέχνη τους, ακόμα και στις μέρες μας φυσικά. Έτσι, και κόμιξ πάλι φαίνεται στόχευε. Κοιτάξτε, ένα φίλο εδώ μου ξέφυγε, είναι εδώ στην άκρη, τσαλακωμένο. Λοιπόν, αυτά τα κόμιξ φαίνεται πηγαίνανε και για κορίτσα στοχεύανε, αλλά αμφίβολο αν τώρα ένα κορίτσι, εγώ πιστεύω ότι όσοι το πήραν αυτό εδώ ήτανε άντρες, αγόρια. Μπορεί να κάνανε κάποιο πείραμα με σκοπό τα κορίτσα, αγαπητοί μου φίλοι, αλλά δεν το βλέπω να είχε επιτυχία. Λοιπόν, ποιος ενδιαφέρεται από τις γυναίκες για καουμπόικες ιστορίες μέσα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δημοψήφια του 1975, ορίστε, το 1975, μάλιστα, πριν από 25-45-46 χρόνια, 47. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, να τα και τα άλλα, όλα τούτα εδώ ήταν σχισμένα, τσαλακωμένα, έτσι όπως είπαμε, ορίστε να τα δύο ιδιοκτήτες του, καθαρά, ωραία, έτσι με αφήσεις μέσα στο εσωτερικό, ο αμαρίλο κούκλος. Λοιπόν, πιστεύω να μείνει ευχαριστημένος ο φίλος όταν θα τα πάρει στα χέρια του, ας είναι καλά ο κύριος διευθυντής που μεσολαβεί. Αλλιώς όλοι αυτοί εδώ θα τα είχανε και θα τα βλέπανε όπως τα αγοράσανε, σκουπιδαριό. Κοιτάξτε τι ωραία είναι τώρα, γερά επίπεδα, έτσι αξιοζήλευτα για εκείνη την εποχή. Έτσι αγαπητοί μου φίλοι, αυτοί που τα αγόραζαν αυτά τα τεύχη είναι μεγαλύτεροι από μένα κιόλας, έτσι πριν οι σημερινοί εξιντάριδες. Λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό το βίντεο, να μην το κάνουμε πολύ μεγάλο αγαπητοί μου φίλοι, γιατί έχετε και σήμερα οικογενειακές συμμαζόξεις και εορτές και περίπατο. Λοιπόν, ζητείτε αγαπητοί μου φίλοι, ζητείτε η συμβουλή σας και η συνεισφορά σας. Αυτά τα δύο τεύχη βέλος που έχει κάποιος φίλος, τα οποία όπως βλέπουμε εδώ πέρα, κοιτάξτε σε τι κατάσταση είναι, τα είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, κοιτάξτε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά τα δύο τεύχη βέλος, αυτό εδώ δηλαδή, το πρώτο ας το πούμε ένα-ένα, τα δούμε με τη σειρά, λείπει όπως φαίνεται λοιπόν το τελευταίο φύλλο, να το πρώτο, οι δύο σελίδες λοιπόν, μία-δύο, αλλά η τελευταία λείπει και λείπει και το πιστόφυλλο. Οπότε ζητείτε, τι ζητείτε από μένα λοιπόν αγαπητοί μου, κοιτάξτε εδώ πέρα να δείτε τι χαμός, ζητείτε το πιστόφυλλο και το τελευταίο φύλλο. Αν κάποιος συλλέκτης το έχει στη συλλογή του αυτό εδώ, θα μας υποχρεώσει να μας το στείλει με κάποιο τρόπο, όχι το τεύχος φυσικά, μπορεί με τώρα όλοι μας έχουμε, μπορεί να το σκανάρει και μας το στείλει με email, να το φτιάξουμε αυτό το τεύχος άρτιμελές αγαπητοί φίλοι. Να και το κομματάκι εδώ θα το φυλάξω, να το βάλω στο φύλλο το πρώτο, έτσι που του λείπει. Λοιπόν, κάτσε να το βάλουμε μέσα. Άμα κάποιος φίλος από τους συλλέκτες, να δούμε αυτοί μεγαλοσυλλέκτες τώρα, υπάρχει αυτό το τεύχος, έτσι το 60 του βέλος, να το δούμε και από ποια εποχή είναι αγαπητοί μου φίλοι. Καλά το κοιτάγαμε, είναι το 69. Είναι το 69, αν είναι και εβδομαδιαίο, δηλαδή είχε ξεκινήσει αυτή η έκδοση, φαίνεται το 68, κάπου εκεί φαίνεται. Λοιπόν, Flash Gordon μέσα και τα λοιπά. Όποιος το έχει, ζητούνται τα δύο τελευταία φύλλα, το εξώφυλλο και άλλο ένα φύλλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να κάνει 4 αρχεία σκαναρισιές. Αν κάποιος φύλλος έχει κάποιον άλλον που το έχει, δεν θα πάει για πούλημα. Θα το κάνουμε μια χάρη στον άνθρωπον αυτόν που το έχει, να το έχει αρτιμελές και ωραίο. Έτσι, για να μην κάνουμε μαϊμουδιά και βάλουμε άλλα αντί άλλων. Όποιος είναι μάγκας και ωραίος και είναι συλλέκτης και έχει, να δούμε ποιοι το έχουν αυτό το τεύχος. Λοιπόν, και αυτό εδώ φαίνεται να έχει το ίδιο. Μπα όχι, εδώ αγαπητοί μου φίλοι, λείπει. Βλέπετε, μόνο το πιστόφυλλο, το εσωτερικό είναι σε καλή κατάσταση, αρτιμελές, και κοιτάξτε τι ωραίο είναι μέσα, αυτό μπορούμε να το ανοίξουμε σε καλύτερη κατάσταση, μαντρέικο μάγος,
Έτσι, αυτά είναι όλα strips, έτσι τα λένε, comics δηλαδή, από εφημερίδες των Αμερικάνων. Στην Αμερική εδώ πέρα κακή εκτύπωση, βλέπετε, έχει τυπωθεί, να, το από μέσα βγήκε εδώ πέρα. Ποιος ξέρει τι έγινε, κολλήσαν μεταξύ τους στο εκτυπωτήριο. Λοιπόν, όλη αυτή είναι μια περιπέτεια του Mandrake. Και Popeye, θα το φτιάξουμε ωραίο λοιπόν αυτό το τεύχος. Και αυτό εδώ έχει το ίδιο θέμα και αυτό, το 1969, αριθμός τεύχους 70, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, λείπει το πιστόφυλλο. Οπότε αν κάποιος φίλος έχει το 60 τεύχος και το 70, μας λείπουν τα οπισθόφυλλα. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, και από το 60 και το τελευταίο φύλλο από εδώ πέρα. Λοιπόν, αν τύχει κανένας και γνωρίζει ή σε μένα, μπορεί να στείλει email. Υπάρχει το email μας εκεί κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Κάτω από την περιγραφή του βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι, μπορεί να δει τις σελίδες μας ή στον κύριο διευθυντή info@mycomics.gr ή σε μένα. Μπορεί να βρει και το email μου. Είναι πολύ εύκολα, μπορεί κανείς να, έτσι, να μας πετύχει και να μας στείλει τα αρχεία. Αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί αυτοί οι μεγαλοσυλλέκτες είναι λίγο στριφνοί και παράξενοι. Γι' αυτό και εγώ είμαι στριφνός και παράξενος με αυτούς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλές γιορτές να έχουμε, ελπίζουμε να έχουμε καλή καρδιά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τι σας δείχνω τώρα εδώ, τελευταίο που ζητώ τη γνώμη μου. Πρόκειται να ασχοληθώ, τη γνώμη σας, πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό εδώ το project. Τι είναι αυτό, πρόκειται να φτιάξω μια μεγάλη αφίσα με αυτό το θέμα, έγχρωμη φυσικά, έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη σύνθεση, όπως βλέπετε, είναι μια σύνθεση, έχω βρει αυτά εδώ, είναι ένας Ιταλού σκητσογράφου πολύ ωραίο αυτό εδώ, ο Phantom Duck με την, αυτή εδώ τώρα είχε εμφανιστεί στο πρώτο τεύχος, αγαπητοί μου φίλοι, ο θριαβευτής με το Phantom Duck στο τεύχος 400 τόσα, 500 αν θυμάμαι, του Mickey Mouse, δεν θυμάμαι πώς την ονόμαζε τότε εδώ πέρα, τη σύντροφε εδώ πέρα που ήταν η Ντέζι ουσιαστικά μεταμφιεσμένη. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το λογότυπο το αυθεντικό, το ελληνικό, λοιπόν, με χρώμα θα φτιάξω μια αφίσα. Το πρόβλημά μου είναι σε τι μέγεθος θα τη φτιάξω. Κάποιος φίλος εκεί πέρα είδα, έφτιαχνε μια ανακαίνιση στο δωμάτιό του κτλ. Θα φαντάζομαι ένα δωμάτιο μικρό, πρέπει να έχει σκούρα χρώματα. Το γκρίζο, το σκούρο είναι το καλύτερο, μεγαλώνει το χώρο και επίσης οποιαδήποτε μικρή αφίσα ή ζωγραφιά στον τοίχο αποκτάνε τα χρώματα πιο ωραία λαμπρότητα. Έτσι λοιπόν, οπότε, αλλά και δεν είδα, δύσκολα είδα και δεν βλέπω, αγαπητοί μου φίλοι, γι' αυτό έχω αυτή την ιδέα, να υπάρχουν αφίσες, έτσι, διάφορες, ας το πούμε με ένα δημοφιλή θέμα, όπως δημοφιλές θέμα, όπως είναι αυτό, ας πούμε, ο Phantom Duck. Έτσι, το διάλεξα εντελώς στοιχεία για αρχή, γιατί πρόκειται να φτιάξω και άλλα διάφορα. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσα να φτιάξω, ορίστε, ας το πούμε, τη Διάνα. Έτσι, μπορούσα να φτιάξω από πίσω εδώ, να, ας πούμε, μπορώ να φτιάξω και αυτό εδώ. Πολύ ωραίο. Μια ωραία αφίσα. Μπορώ να το φτιάξω, αγαπητοί μου φίλοι. Και όταν λέω ότι μπορώ να το φτιάξω, όχι να την εκτυπώσω, έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα να τη ζωγραφίσω και να τη ζωγραφίσω με τέτοια χρώματα και με τέτοιο τρόπο τεχνική, γιατί εδώ θα κάνω πειράματα, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ ωραία, λαμπρά και έντονα τα χρώματα, έτσι, και να φαίνεται πίσω ότι είναι και χειροποίητο. Το θέμα μου λοιπόν είναι σε τι μέγεθος. Τι μέγεθος, αγαπητοί μου φίλοι, να το φτιάξω. Έχετε καμιά ιδέα? Ας το πούμε, έχει εδώ μήκος επί πλάτος. Ένα μέτρο, πολύ μεγάλο θα είναι ή δεν θα είναι. Μισό μέτρο, 70 πόντους επί, ξέρω εγώ, 30-40, έτσι. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κατάλληλο μέγεθος να ταιριάξει σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο κτλ. Να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορεί να χωρέσει, αλλά και όχι πολύ μικρό για να είναι εντυπωσιακό σαν αφίσα. Αλλιώς θα είναι όπως είναι αυτό εδώ το μικρούλικο. Και όπως είπαμε, έγχρωμο. Και αυτό θα είναι σε ένα μελλοντικό μας project, αγαπητοί μου φίλοι, και θα το δούμε εδώ πέρα τελειωμένο, μεγάλο. Και θα σας δείξω και πώς θα το φτιάχνω, αν μπορέσω να βγάλω κανένα βίντεο και τα λοιπά. Πάντως να είσαι σίγουροι ότι θα βγει αξιοζήλευτο και θα είναι μοναδικό, έτσι. Και τώρα θα το δώσω και εννοείται και σε κάποιον, αλλά επειδή η τέχνη θα το πουλήσω σε μια συμβολική τιμή και όποιος θέλει να το πάρει για το δωμάτιό του. Θα κάνω μια δοκιμή, αγαπητοί μου φίλοι, να δω πόσο ωραίο θα βγει. Θα βγει ωραίο, θα βγει. Πόσο ωραίο και εντυπωσιακό θα βγει. Έτσι, οπότε, λοιπόν, αυτά τα δύο, αγαπητοί μου φίλοι, 60 και 70 για τους παλιότερους συλλέκτες. Αν τα έχουν, ζητούνται εδώ πέρα τα πιστόφυλλα από αυτά εδώ τα comics, είναι το τελευταίο φύλλο από αυτό. Και το μέγεθος εδώ, μπορεί να γράψουν στα σχόλια οι καινούργοι φίλοι,
έτσι, ποιο πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο μέγεθος για μία αφίσα, έτσι, σε μήκος τουλάχιστον, έτσι, και πλάτος θα είναι λίγο πιο λιγότερο. Αν το μήκος εδώ είναι ένα μέτρο, ας πούμε εδώ θα βγει 70 πόντους, έτσι. Αν είναι, ξέρω εγώ, το μισό, εδώ θα βγει λιγότερο, βγει 30 πόντους, ας πούμε, 50 επί 30. Αλλά πιστεύω ότι οπωσδήποτε μια τέτοια φύσα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα μέγεθος α3, δηλαδή πρέπει να έχει τουλάχιστον μήκος 60 πόντους τουλάχιστον, έτσι. Λέω εγώ, τώρα δεν ξέρω, πείτε μου τη γνώμη σας. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ελπίζω μη σας κούρασα πρωτοχρονιάτικα, θα τα πούμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα με ό,τι καινούριο έχω προχωρήσει από αυτά εδώ τα κόμιξ προς επισκευή. Να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε. Καλή νέα χρονιά σε όλους.